και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας και καλή μεγάλη εβδομάδα. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον προπονητή και τεχνικό διευθυντή των τμήματων υποδομής της Αγίας Ελεούσας, Αντώνη Βασιλαματζή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα. Αντώνη, να ξεκινήσω. Τι έγινε και διακόπηκε η συνεργασία σου με την Αθλητική Ένωση Ηλίου? Δεν έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο για αυτή τη συνεργασία. Πήγαν όλα καλά, είχαμε 3 μήνες πολύ όμορφους με το team όλης της ομάδας, με τη διοίκηση, με τους παίκτες, γίναμε πραγματικά μια οικογένεια. Αυτό αναδείχθηκε στους αγωνιστικούς χώρους, γι' αυτό και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα από την αρχή της χρονιάς, από την περίοδο των φιλικών και μετά. Από εκεί πέρα το πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω του κορονοϊού και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξε μια επαφή μετά και την χριστουγεννιάτικη διακοπή. Υπήρχε μια επαφή με την ομάδα της Αγίας Ελεούσας, γνωριζόμουν ήδη με κάποιους ανθρώπους της ομάδας. Μου παρουσίασαν την πρότασή τους, το τι θα ήθελα να κάνω. Έκανα και εγώ κάποια παρουσίαση σε όλο το team εδώ των συνεργατών της Αγίας Ελεούσας και του διοικητικού κομματιού, αναφορικά με τη θέση του τεχνικού διευθυντή των υποδομών. Άρεσε η δουλειά σε σχέση με αυτά που άκουσαν στη διοίκηση και από εκεί πέρα ήρθαμε σε μια πρώτη συμφωνία. Αμέσως ενημέρωσα την ομάδα της ΑΕΛΗ ότι υπάρχει αυτή η πρόταση και ότι προσβλέπω θετικά σε αυτή την εξέλιξη και θεώρησα έτσι καλό να είναι οι πρώτοι που θα το έχουν μάθει και συζητώντας μαζί τους φτάσαμε στην λύση της συνεργασίας. Στην Αγία Ελεούσα συναντάς και έναν συνάδελφό σου προπονητή, τον Νίκο τον Κουνάδη, που ήσασταν μαζί και στο Καματερό. Ναι, με τον Νίκο έχουμε συνεργαστεί 2 χρόνια πολύ επιτυχημένα στο Καματερό. Ήταν ο συνδετικός κρίκος στο να γνωριστώ με τους ανθρώπους εδώ της διοίκησης και να έχουμε μια πρώτη κουβέντα και μια πρώτη συζήτηση. Μιλάμε την ίδια γλώσσα που λέμε ποδοσφαιρικά, ταιριάζουν οι απόψεις μας αναφορικά και με τις ακαδημίες και με το αριστεχνικό ποδόσφαιρο και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρω μια απόφαση. Αντώνη, δεν ξέρω, σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο? Πώς μου έχει λείψει? Σε όλους έχει λείψει φαντάζομαι, από το πιο μικρό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο μέχρι το πιο μεγάλο. Είναι το βασικό δευτερεύον στη καθημερινότητά μας, εννοείται πως μας έχουν λείψει όλα αυτά που δίνει το ποδόσφαιρο, από την ομαδικότητα, από τη φιλία, από όλα αυτά που δίνει γενικότερο ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και αδειμονούμε να έρθει η επανεκκίνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βάσει αυτών και, που ακούγονται και λέγονται, υπάρχει και μια συζήτηση με το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει ένα αίτημα πλέον το οποίο έχει κατατεθεί, μιλάνε για επανέναρξη των ακαδημιών ταυτόχρονη μαζί με τα σχολεία. Μακάρι όλο αυτό να λειτουργήσει θετικά και 10 Μαΐου, σας ξαναλέω όπως ακούγεται και όπως έχει δοθεί και το αίτημα επισήμως πλέον από όλους τους φορείς τους αρμόδιους, μακάρι όλα να πάνε καλά και να έχουμε επανέναρξη στις 10 Μαΐου. Όσον αφορά την απόφαση που πάρθηκε ώστε η φετινή σεζόν να θεωρηθεί ως μη γενόμενη, πιστεύεις ότι είναι σωστή? Αναφέρομαι και στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ και στην Αθλητική Ένωση Ηλίου που ήσουν πριν. Κοιτάξτε να δείτε το, αν είναι σωστή ή όχι θα το κρίνουν οι ειδικοί. Όπως όλο αυτό το διάστημα προσπάθησαμε να πειθαρχήσουμε είτε μεμονωμένα είτε σαν ομάδα σε αυτά που λέγανε οι ειδικοί, σε αυτά που λέγανε οι λοιμοξιολόγοι. Εμείς μέχρι και κάποιο διάστημα και ειδικότερα από την ΑΕΛΙΟΥ είχαμε προπονήσεις διαδικτυακές. Προσπάθησα να κρατήσω τα παιδιά σε μια γρήγορση, σε ένα καλό επίπεδο.
Όταν είδα όμως ότι μετά και τις γιορτές δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, καταλάβατε και εμείς περιμέναμε απλά αυτό που επί της ουσίας επικυρώθηκε και πριν λίγο διάστημα. Δηλαδή τη διακοπή των πρωταθλημάτων. Διότι σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια, διότι δεν έχουν ξεκινήσει. Σίγουρα αυτό πήγα να σας πω. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τώρα. Εφόσον πήγαμε τόσο μακριά, πρακτικά τα πρωταθλήματα δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Τα παιδιά και όλοι οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Έτσι, θέλουν μια ομαλή επανένταξη αναφορικά με το να επανέλθουν σε ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις. Και αυτό θα είναι και το μέλημα τώρα πλέον στην Ακαδημία. Αν τυχόν μας δοθεί δυνατότητα μετά τις 10 Μαΐου να ανοίξουν οι Ακαδημίες έστω για 1,5 μήνα μέχρι τέλος Ιουνίου, να κοιτάξουμε όσο πιο ομαλά γίνεται να επανεντάξουμε τα παιδιά στις ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις και στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως δηλαδή. Δεν θα έχουμε τόσο πολλοί στόχους αναφορικά με την τακτική, με τη διδασκαλία και την εκπαίδευση κάποιων κομματιών ανάλογα με την ηλικιακή προσέγγιση των τμήματων, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως τα παιδιά να έρθουν, να ξαναμπούν σε ποδοσφαιρική καθημερινότητα μέσα από παιχνίδι, μέσα από διαδικασία παιχνιδιού και άσκησης ας πούμε, να επανέλθουν σε μια αθλητική καθημερινότητα. Να πάμε και στο οικονομικό κομμάτι, Αντώνη. Υπάρχουν, διότι οι προπονητές, εσείς έχετε να εργαστείτε αρκετό καιρό. Και υπάρχουν προπονητές που δεν κάνουν κάποια άλλη εργασία, παρά μόνο ασχολούνται με την προπονητική. Δεν ξέρω αυτό το... Σίγουρα είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολο για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου που ασχολείται γενικότερα με τον αθλητισμό, έτσι, γιατί να μην βάζουμε μόνο το ποδόσφαιρο. Από ό,τι γνωρίζω και έχω βέβαια και φίλους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση, κάποια μέρη να υπήρξε φαινομενικά, βέβαια δεν μπορεί να καλύψει εκ των πραγμάτων μια απουσία 6 και 7 μηνών, έτσι, από την καθημερινότητα και από την καθημερινή ενασχόληση με το άθλημα. Καταλαβαίνω ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη και όσο πιο γρήγορα βγούμε από αυτό το πράγμα και μπούμε σε μια κανονικότητα, όλο αυτό το πράγμα θα βοηθήσει πόσο μάλλον περισσότερο τα παιδιά τα οποία δεν είχαν μια πρωινή ενασχόληση. Εγώ είμαι από τους τυχερούς, ας πούμε, σε εισαγωγικά, οι οποίοι έχω μια δουλειά, έχω μια καθημερινότητα πρωινή, η οποία τουλάχιστον μου εξασφαλίζει τα προστοζή. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να κοιτάξουμε κυρίως τις ομάδες που πληγήκανε περισσότερο από κάθε άλλο. Ναι, και η επόμενη μέρα του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι δύσκολη για τα σωματεία, διότι τα σωματεία δεν είχαν λειτουργικά, δεν είχαν έσοδα, δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες, είχαν μόνο έξοδα. Φυσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα στις ακαδημίες και γενικότερα στις ομάδες. Υπήρξε βέβαια αυτή η κίνηση με την καταγραφή των ομάδων στο Αμητρώα, όπου εκεί δόθηκε μια έκτακτη βοήθεια και νομίζω ότι θα ξαναδοθεί και στο επόμενο τρίμηνο. Σίγουρα βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες ομάδες να μην τα καταφέρουν να έχουν δραστηριότητα του χρόνου ή τέλος πάντων πολλά τμήματα να κοπούν. Γενικότερα το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι θολό. Αλλά δεν θέλω να μείνω στο αρνητικό του πράγματος. Πάντα κοιτάω τα πράγματα με αισιοδοξία. Νομίζω ότι και τα παιδιά θα θελήσουν να έρθουν σε μια αθλητική δραστηριότητα και οι άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο ειδικότερα θα δώσουν όλο τους το είναι και όλη τους την φιλοδοξία και την προσωπικότητα να χτίσουν κάτι στο. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, γι' αυτό είμαι για να βοηθήσω την ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ξαναλέω και πάλι, το πρώτο που με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά και θα προσπαθήσω να το περάσω και στους συνεργάτες προπονητές είναι να γίνει η ομαλή ένταξη των παιδιών. Και η ομαλή ένταξη των παιδιών δεν είναι μόνο να κάνουν, σας ξαναλέω, διδασκαλία τακτικής και τεχνικής. Είναι να αισθανθούν πάλι οι παιδιά και να μπορέσουν να μπουν στο ποδόσφαιρο με όλη την ενέργεια και με όλη την όρεξη που πρέπει να έρθουν και ψυχολογικά και σωματικά. Πόσα τμήματα είναι στην Ακαδημία της Αγίας Ελεούσας, δηλαδή από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία?
σε αυτή την εικόνα και με αυτό τον έλεγχο έτσι τον πρώτο που έχω κάνει, ευτυχώς σε κάθε ηλικιακό τμήμα υπάρχει δραστηριότητα, δηλαδή από K6 μέχρι K18 υπάρχει τουλάχιστον ένα τμήμα το οποίο κοσμεί, ας πούμε, την Ακαδημία της Αρχαίας Ελεούσας. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε πρωτίστως τα παιδιά που μας τίμησαν μέσα από τόσες δυσκολίες που πέρασε το σωματείο, γιατί θα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Η ομάδα επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στη φυσική της έδρα, στο γήπεδό της. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαστήκαν όλο αυτό το διάστημα, το πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά ήταν ήρωες σε αυτό το κομμάτι. Και ότι η Αγία Ελεούσα αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον μία βάση για να λειτουργήσουμε και να μπορέσουμε να βάλουμε σωστές, ας πούμε, συνθήκες και καταστάσεις για την ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, σύμφωνα με αυτό, σύμφωνα με τις συγκυρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή του γηπέδου, των εγκαταστάσεων, του Δήμου που το λίγο χρόνο που έτσι συνεργάζομαι βλέπω ότι είναι αρρωγός στην προσπάθεια της διοίκησης, όλες αυτές τις συγκυρίες λοιπόν θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να στήσουμε κάτι πολύ δημιουργικό και πολύ όμορφο για την ομάδα της Αγίας Ελεούσας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σπάνια περίπτωση και μέσα στην Αθήνα, ομάδα, έτσι, ναι, για Ελεούσα. Αυτό πήγα να πω, ότι είναι σπάνια περίπτωση το να υπάρχει μια πόλη, μια ομάδα σε ένα Δήμο. Δεν συμβαίνει πολύ εύκολα, ειδικά στο νομό της Αττικής, έτσι, που είναι ένας νομός ο οποίος έχει 5 εκατομμύρια περίπου κόσμο. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει μια πόλη, μια ομάδα. Και πόσο μάλλον να είναι και μια ιστορική ομάδα που έχει κάνει συμμετοχές και στην ΓΑΜΑ Εθνική και στην Εθνική τα προηγούμενα χρόνια. Αντώνη, εσύ θα είσαι ο επικεφαλής της Ακαδημίας. Οι υπόλοιποι, μπορείς να μου αναφέρεις τα ονόματα των υπόλοιπων προπονητών που θα πλαισιώνουν την Ακαδημία? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε Αναστάσιο, είμαστε σε μια φάση πιο πολύ αξιολόγησης και των προπονητών που ήταν μέχρι στιγμής εδώ στην ομάδα, και δεν σας κρύβω ότι έχουμε μπει και σε συζητήσεις με προπονητές που είναι εκτός ομάδας αυτή τη στιγμή, δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε κάποιες συμφωνίες εκτός ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να στήσω ένα team συνεργατών το οποίο θα έχει μια νεαρή ηλικία με πολύ όρεξη, με πολύ ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να μεταδώσει και τη γνώση στα παιδιά που θα έρθουν εδώ στην Ακαδημία της Αγίας Ελεούσας. Χρειαζόμαστε ένα κράμα δηλαδή και νεαρών προπονητών και κάποιων προπονητών οι οποίοι έχουν μια εμπειρία στον χώρο των Ακαδημιών, δηλαδή έχουν τουλάχιστον μια πενταετή ενασχόληση με τις Ακαδημίες. Εκεί πάνω δηλαδή θα προσπαθήσουμε να κτίσουμε όλο αυτό που έχω στο μυαλό μου και θέλω να μεταφέρω στο team των συνεργατών. Αντώνη, αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία της Αγίας Ελεούσας, πού μπορεί να απευθυνθεί? Είμαστε και ούτως ή άλλως είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όλους τους γονείς και με όλους τους κηδεμόνες των παιδιών που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό της Αγίας Ελεούσας. Τα γραφεία σε αυτή τη φάση και σύμφωνα με την επανέναρξη και με αυτό που δηλαδή περιμένουμε θα είναι ανοιχτά σίγουρα κάποιες ώρες. Πόσο μάλλον η ιστοσελίδα της Αγίας Ελεούσας. Ο κύριος Καρατζάς είναι ένα ενεργό μέλος αυτή τη στιγμή της ομάδας. Και εγώ βέβαια όλες οι επαφές είναι ανοιχτές και η επικοινωνία είναι ανοιχτή προς όλους τους γονείς. Αλλά σας λέω, ούτως ή άλλως η ομάδα θα έρθει σε επαφή με όλους τους γονείς στο επόμενο διάστημα. Πόσο μάλλον αν ανοίξουν και οι ακαδημίες και να έχουμε πλέον διαπροσωπική επαφή με όλους τους γονείς και με όλα τα παιδιά. Αυτό είναι και ο στόχος για το επόμενο διάστημα. Ωραία. Αντώνη, πώς ήταν η εμπειρία σου στον πάγκο για πρώτη φορά ανδρικού τμήματος? Αναφέρομαι στην Αθλητική Ένωση Λίου, η οποία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν αίτητη, και όχι μόνο αίτητη, ήταν η μοναδική ομάδα και στις τρεις κατηγορίες της ΕΠΣΑ που δεν είχε δεχτεί τέρμα. Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, το είπα και πριν. Είχα εμπειρία στο αντρικό στατικά τμήματα ποδοσφαίρου, αλλά ήμουν σαν συνεργάτης, σαν άμεσος βοηθός προπονητής. Η αλήθεια ήταν... Ήσουνα του Σύφη Βενάκη. Του Σύφη του Βενάκη στην πρώτη επαφή και μετά του Νίκου του Κουνάτη που είπαμε και
πριν. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, πραγματικά δηλαδή το ήθελα πάρα πολύ. Και για να μετρήσω τις δυνάμεις μου και να δω, να μεταφέρω τις ιδέες μου και τις όποιες γνώσεις έχω καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή στην ομάδα και στα παιδιά που συνεργάστηκα. Και επειδή είχα έρθει σε αρκετές προπονήσεις, έβλεπα ότι υπήρχε καθολική συμμετοχή των παικτών στις προπονήσεις για ομάδα γάμα κατηγορίας. Ναι, είχαμε καταφέρει κάτι έτσι πολύ όμορφο, αυτό που σας είπα δηλαδή, και κάτι πολύ οργανωμένο, γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο με την τύχη. Πρέπει να βάλεις τα πράγματα ως έχουν, να οργανωθεί το τμήμα και καταφέραμε και το οργανώσαμε πολύ νωρίς. Από Ιούνιο-Ιούλιο ξέραμε περίπου το 80-85% του ρόστερ, είχαμε μιλήσει με όλα τα παιδιά για τους στόχους που έχει η ομάδα, για το πώς θα δουλέψει, για το πόσο οργανωμένοι θέλουμε να είμαστε. Κάναμε 4 προπονήσεις εβδομαδιαία που είναι πάλι μεγάλο νούμερο για μια ομάδα γαματοπικού. Οπότε όλο αυτό ήρθε και δούλεψε πολύ αρμονικά και γι' αυτό υπήρχαν και τα αποτελέσματα. Αλλά δεν στέκομαι μόνο τα αποτελέσματα, είναι αυτό που είπες πολύ σημαντικό. Το ότι είχαμε κόσμο στις προπονήσεις, ότι είχαμε συμμετοχή, ότι γινόντουσαν υψηλού επίπεδου προπονήσεις. Και όλο αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Και δεν σου κρύβω ότι ήταν η πρώτη και δεν θα είναι και η τελευταία. Είναι ένα παρακλάδι αυτή τη στιγμή, ένας παράδρομος που θα κάνω τώρα στην Αγία Λεούσα ως τεχνικός διευθυντής, ας πούμε, των τμήματων υποδομής. Σίγουρα δεν το ξεχνώ, σίγουρα θα είναι μέσα στο μυαλό μου και θα είναι πάλι σαν με τις υποχρεώσεις. Δεν το αφήνω, απλά κάνω ένα παράδρομο, θα είναι ένα παρακλάδι στην προπονητική. Συνεργάστηκες και με έμπειρους παίκτες, Μπάμπη Ανταλή, Δημήτρη Τριγώνη, Βαγγέλη Σπυροπάλη, Θανάση Μπέκο. Πώς ήταν έτσι, τι θα σου μείνει? Εντάξει, σου είχα πει ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο ότι ήταν πολύ καλοί χαρακτήρες και δυνατές προσωπικότητες εκτός και εντός γηπέδου. Ήταν και παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν ποδοσφαιρική παιδεία και ποδοσφαιρικές γνώσεις και μόνο μπορούσαν να βοηθήσουν εμένα. Είχαμε πολύ σωστή και αρμονική σχέση και εντός και εκτός, και εντός και εκτός γηπέδου. Ποιο ήταν τελικά, Αντώνη, το μυστικό της φετινής επιτυχίας της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου? Πάντα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πάντα μέχρι τη διακοπή, γιατί ξέρεις, μιλάμε για επιτυχία, αλλά επιτυχία που δεν ολοκληρώθηκε. Σωστά. Οπότε τουλάχιστον να λέμε μέχρι εκεί που πήγαμε, ας πούμε. Μέχρι το όπου το πρωτάθλημα διακόπηκε, τελευταία αγωνιστική, παίζατε εντός έδρας με τον δεύτερο στη βαθμολογία, Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου, είχατε κερδίσει και το είχατε πανηγυρίσει έξαλλα, διότι η ομάδα παρέμεινε αίτητη και δεν είχε δεχτεί τέρμα. Η αλήθεια έμεινε μια πολύ ωραία γεύση, παρότι δεν ολοκληρώθηκε όπως θα θέλαμε. Έμεινε μια πολύ ωραία γεύση από την άποψη ότι παίζαμε ένα ντέρμπι, ας πούμε, το τελευταίο μάτς προ-καραντίνας. Ήταν ένα ντέρμπι, το κερδίσαμε, το είχαμε ευχαριστηθεί και πραγματικά το είχαμε γιορτάσει. Το μυστικό, σου είπα και την άλλη φορά, δεν είναι ένα. Αν πρέπει να σου πω κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι όταν οι στόχοι και όλο αυτό που θες να κάνεις συγκεντρωθεί όλο μαζί και διοίκηση, προπονητής, προπονητικό team και παίχτες έρθει και δουλέψει κάτω από τον ίδιο στόχο και με τον ίδιο σκοπό και γίνει μια οικογένεια όλο αυτό, δημιουργήσει δηλαδή κάτι, μια φούσκα έτσι ωραία που θα δουλεύουν όλοι μαζί μέσα από αυτή, μόνο τότε μπορείς να ζητάς αποτελέσματα, να ζητάς όλο αυτό να δουλέψει σωστά και να δώσει κάτι. Μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά. Αν δεν δουλέψεις αυτό το τρίπτυχο σωστά, δεν μπορείς να έχεις πολλές μέρες ευημερίας μέσα σε μια ομάδα. Είτε είναι μια ομάδα είτε μια εταιρεία, έτσι, οτιδήποτε. Αν σου έλεγα, Αντώνη, να μου πεις 2-3 παίκτες οι οποίοι ήταν οι πρωταγωνιστές της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, πάντα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν θα σου πω πάλι, γιατί είναι αυτό το πράγμα που σου έλεγα. Δηλαδή όλοι δουλέψανε, είχαν το ρόλο τους μέσα. Είχαν μέσα από την προσωπικότητά τους, μέσα από τα στοιχεία τους, μέσα από την ποδοσφαιρική τους αξία, όλοι δουλέψανε εκεί που έπρεπε να δουλέψουν. Ποτέ ένας δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ποτέ ένας δεν μπορεί να πεις ότι είναι ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, σε μια ομάδα. Τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι πάντα στις ομάδες. Είτε είναι το πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο, ας πούμε, που βλέπουμε στο Champions League και στο Euro, στο Mundial κτλ. Είτε είναι το γάμα τοπικό, ας πούμε. Δεν γίνεται να ξεχωρίσεις σε μια ομάδα
τους πρωταγωνιστές. Μπορείς να έχεις πρωταγωνιστές κάθε μία αγωνιστική, έτσι, αλλά μέσα σε μία διάρκεια, ας πούμε, ενός πρωταθλήματος έχουν δουλέψει πάρα πολύ σωστά για να βγει όλο αυτό εις πέρας. Και όσον αφορά το διοικητικό κομμάτι, η συνεργασία σου με τον πρόεδρο Παναγιώτη Σπυρίδη και με τον Γενικό Αρχηγό Θανάση Αναστόπουλο. Ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πάρα πολύ σωστή. Είχαν μπει βάση από την αρχή, από τον Ιούνιο που κάναμε τις πρώτες κουβέντες. Ήταν δίπλα στην ομάδα. Ήταν δίπλα στην ομάδα οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Αφού γραζόντουσαν όλα τα προβλήματα που είχαμε, γιατί εντάξει, δεν σου κρύβω ότι γάμα τοπικό προφανώς και θα έχει για τέλειες και προβλήματα. Είχαμε αγαστή σχέση μεταξύ μας και σου λέω, το τρίπτυχο πήγε όλο όπως έπρεπε να πάει. Είχαμε πολύ καλή σχέση και με τον Θανάση Αναστόπουλο και τον κύριο Σπυρίδη. Εάν συνεχίζω... και ήθελα να σου πω κιόλας ότι τους ευχαριστώ κιόλας και για την ευκαιρία που μου δώσανε, γιατί ερχόμουν από μια χρονιά πάλι στις Ακαδημίες του Καματερού και σαν συνεργάτης του Νίκου του Κουνάδη, οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είχα τρομερή αναγνωρισιμότητα και προσβασιμότητα σε ομάδες αντρικών. Είχα 2-3 προτάσεις από αντρικές ομάδες, αλλά ήταν οι άνθρωποι που ήταν οι πιο ζεστοί, ας πούμε. Ήταν η πιο ζεστή προσέγγιση και γι' αυτό και τους επέλεξα και συνεργαστήκαμε μαζί και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Εάν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, Αντώνη, η Αθλητική Ένωση Ηλίου θα πετύχαινε το στόχο της, την άνοδο στη Β' κατηγορία. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετυχαίναμε, γιατί σε αυτό το μικρό διάστημα μπορεί να φαίνεται μικρό αγωνιστικά, γιατί ήταν 5-6 αγωνιστικές. Αλλά γενικά παιχνίδια παίξαμε, νομίζω φτάσαμε 14-15 αγώνες μαζί με το κύπελο. Με δυνατά φιλικά, με ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Και είχαμε επί της ουσίας μόνο μία ήττα στο κύπελο. Παίξαμε μια πολύ καλή ομάδα, τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, ο οποίος ήταν και αυτός φαβορί για την άνοδο στην Α κατηγορία. Είχα βεβαιωθεί ότι οι δυνατότητες της ομάδας ήταν αρκετά μεγάλες ώστε να φέρουν εις πέρας την άνοδο στο Β' τοπικό. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό και η ομάδα πλέον μετά από κάποια στιγμή δούλευε ρολόι σε αυτά που είχαμε ζητήσει. Είχαν καταλάβει οι παίκτες ακριβώς τι ζητούσαμε στο γήπεδο. Οι προπονήσεις γινόντουσαν πλέον με πολύ μεγάλη θέρμη έτσι και όρεξη, οπότε όλο αυτό θα δούλευε θετικά προς εμάς. Όταν μαθεύτηκε ότι ο Αντώνης Βασλαματζής είναι παρελθόν για την Αθλητική Ένωση Ηλίου, σε πήραν κάποιοι παίκτες? Βέβαια. Τι σου είπανε? Ότι χάρηκα πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε και ότι στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Σου είπα και πριν ότι με τα παιδιά είχα πάρα πολύ καλή σχέση και διαπροσωπική σχέση. Ήμουνα κοντά τους, κοντά στα προβλήματα που είχαν. Γιατί σκέψω ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν μια καθημερινότητα δύσκολη. Έτσι. Άλλοι είναι φοιτητές, άλλοι είναι εργαζόμενοι, προβλήματα τραυματισμών. Όλα αυτά φαντάσου ότι πέφτουν στην ευθύνη ενός προπονητή. Έτσι, πόσο μάλλον δεν υπάρχει ένα προπονητικό team. Ήμουν εγώ και ο άμεσος συνεργάτης μου, ας πούμε. Δεν ήταν ένα ολοκληρωμένο team που έχουν οι μεγάλες ομάδες. Οπότε οτιδήποτε καθημερινό πρόβλημα βγαίνει στην ομάδα θα πρέπει να το διαχειριστείς. Θα σου πω κάποια ονόματα παικτών και αν μπορούσες με 2-3 λέξεις να μου χαρακτηρίσεις τον κάθε παίκτη. Θα ξεκινήσω. Μπάμπης Ανταλής. Ο Μπάμπης Ανταλής είναι ψυχάρα που λέμε, είναι η ψυχή, ας πούμε. Ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων, εντός και εκτός γηπέδου. Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, μπορεί οι δυνατότητες του να έχουν ευθύνη, αν και έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το συγκεκριμένο παιδί να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο και έφτασε. Είναι ψυχή ο Μπάμπης, είναι παίκτης που θα ήθελε κάθε προπονητής. Ο πρώτος σκόρερ της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, ο Δημήτρης Τριγώνης. Ο Μίτσος έχει μεγάλες δυνατότητες σαν ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι έχει λαμπρό μέλλον σαν ποδοσφαιριστής. Πολλές δυνατότητες σαν παίκτης, αρκεί να δουλέψει καταλλήλως και να είναι σωστός στις επιλογές που θα κάνει. Ο τερματοφύλακας, ο Τζερεμάκης αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και ο Τζερεμάκης και ο Τζέκος μοιράστηκαν σχεδόν τα παιχνίδια, ήταν πολύ έτσι κοντά αυτά τα δύο παιδιά στις δυνατότητές τους, λίγο διαφορετική στην αξία και στα δυνατά τους σημεία, νομίζω ότι έχουν λαμπρό μέλλον, γιατί αν σκεφτείς ότι είναι παιδιά 18 χρονών, φαντάσου πού μπορεί να φτάσουν, γιατί ο τερματοφύλακας είναι και η ηλικία η οποία ανεβαίνει, ας πούμε, δεν έχει φτάσει, μπορεί να παίξει και 38-40 χρόνια τερματοφύλακας, οπότε φαντάσου από 18 χρονών να ξεκινήσουν να παίζουν τα παιδιά και έχουν εμπειρίες,
ότι μπορεί να φτάσουν πολύ ψηλά. Ο Βαγγέλης ο Σπυροπάλι, ο Δημήτρης ο Γκάνιος, δεν ξέρω έτσι αν μπορούσες να... Κοίταξε να δεις, άμα με ρωτάς ένα για τα παιδιά, μπορώ να σου πω για τον καθένα με αρκετά πράγματα. Γιατί σου λέω ότι τα γνωρίζω τα παιδιά βαθιά, στο πώς σκέφτονται, στο πώς δουλεύουν. Οπότε σου λέω, μπορώ να μιλάω πολύ για αυτά τα παιδιά. Πραγματικά τους ευχαριστώ όλους και σίγουρα με κάποιους θα ξανασυνεργαστούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πιστεύεις ότι αν παραμείνει το ρόστερ, η Αθλητική Ένωση Ηλίου την καινούρια αγωνιστική χρονιά μπορεί να πετύχει? Σίγουρα, το... σίγουρα. Οι βάσεις έχουν μπει. Αν καταφέρει η ομάδα και κρατήσει το ρόστερ που υπήρξε, με μια σωστή καθοδήγηση ενός προπονητή, νομίζω ότι μπορεί να έχουν μια εφάμιλη πορεία πολύ εύκολα. Το πιστεύω πραγματικά. Αντώνη, η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Ναι. Ο Αντώνης Βασιλαματζής, τι κρατάει από το πέρασμά του από την Αθλητική Ένωση Ηλίου? Τι θα σου μείνει, τι θα έχεις να θυμάσαι? Ναι, κοίταξε να δεις, κάθε πράγμα φέρνει, πρέπει να κρατάς, για μένα, έτσι είναι η φιλοσοφία δικιά μου, πρέπει να κρατάς τα θετικά στοιχεία. Και τα αρνητικά βέβαια που έχεις βιώσει ή έχεις ζήσει, να τα φιλτράρεις και να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις πάλι με θετικό πρόσημο. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία η Αελίου. Με έβαλε έτσι στο κομμάτι της εγρήγορσης, της καθημερινότητας με ένα αντρικό τμήμα, τις ανάγκες που υπάρχουν σε ένα αντρικό τμήμα. Και σου λέω, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και μια εμπειρία η οποία μου έδωσε τα αρχέγγυα, αλλά και την όρεξη να συνεχίζω να δουλεύω για την προπονητική, να διαβάζω για την προπονητική, να προσπαθώ να φτιάξω όσο το δυνατόν καλύτερα το προπονητικό μου προφίλ. Αυτό με ενδιαφέρει σε κάθε συνεργασία που έχω, είτε είναι τώρα με την Αγία Ελεούσα ως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, είτε ήμουν προπονητής στην ΑΕΛΙΟΥ, είτε ήμουν πιο παλιά σαν απλός προπονητής στα αναπτυξιακά τμήματα του Άγιαξ Τάβου, του Καματερού και πάει λέγοντας. Με ενδιαφέρει στο κάθε κομμάτι που ασχολούμαι να παίρνω πράγματα, εμπειρίες, ώστε να γίνομαι εγώ καλύτερος στη δουλειά μου. Η σεζόν θεωρείται, όπως είπαμε, ως μη γενόμενη. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν θα έχουμε. Οι προπονήσεις όμως πρέπει να αρχίσουν, πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες. Κατ' εμέ, αν θες την προσωπική μου άποψη, εφόσον μπαίνουμε σε πολύ αυστηρά πρωτόκολλα τα οποία ξεκινάνε από το σχολείο και από την καθημερινότητα των παιδιών, νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι εφικτό, δηλαδή, να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας τρόπος τα παιδιά να επιστρέψουν πλέον στις αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν λείψει πολύ καιρό από τα γήπεδα τα παιδιά, κοντεύουν 5-6 μήνες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα που έχουν μείνει εκτός αθλητικής δραστηριότητας. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή πλέον να επιστρέψουν, εφόσον θα επιστρέψουν και στα σχολεία, να επιστρέψουν και στις αθλητικές δραστηριότητες, να μπουν σε μια διαδικασία και αυτοί, και τα παιδιά δηλαδή, και τα αθλητικά σωματεία, να αρχίζουν να στείλουν πάλι τις ακαδημίες εξ αρχής επί της ουσίας, γιατί είναι μεγάλο το διάστημα που είχαν τις αποπροπόνηση επί της ουσίας των παιδιών. Οπότε το κύριο μέλημα όλων, όπως σου είπα, είναι τα παιδιά να γυρίσουν, να νιώσουν ότι εδώ είναι το σπίτι τους, το γήπεδο είναι το σπίτι τους, το δεύτερο σπίτι τους. Και όλο αυτό το πράγμα μέχρι τέλη Ιουνίου, μέχρι αρχές Ιουλίου, να δουλέψει ευεργετικά ώστε τα παιδιά πλέον το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμα να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Και εμείς από την πλευρά μας πλέον να, και είναι και το στοίχημά μου αυτό στην ομάδα της Αγίας Ελεούσας, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, όχι όπως τα εκπαιδεύαμε χθες, αλλά γιατί το χθες δεν θα μας φέρει τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Οπότε πρέπει η εκπαίδευση να ανέβει επίπεδο, καλός ή κακός, μαζί με αυτές τις συγκυρίες που έχουν προκύψει, για να φέρουμε καλύτερους χαρακτήρες και καλύτερα παιδιά, και παιδιά τα οποία θα ανεβάσουν και το επίπεδο το δικό τους, το προσωπικό, ποδοσφαιρικά, στην Ακαδημία της Αγίας Ελεούσας. Αντώνη, τώρα τον χρόνο που διέθετες στο ποδόσφαιρο,
ερχόμενος στο γήπεδο, στην προπόνηση. Πώς τον αξιοποιείς τώρα όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορείς να έρθεις? Όπως νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Νιώθεις όμως λίγο άβολα, έτσι. Το χόμπι τους. Δεν το συζητώ. Προσπάθησα όμως μέσω παρακολούθησης πολλών ημερίδων, πολλών σεμιναρίων που γίνανε. Ευτυχώς ήρθαν οι προπονητές πιο κοντά, ήρθαν έτσι, η προπονητική οικογένεια πιο κοντά όλο αυτό το διάστημα. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια και πολύ αξιόλογα σεμινάρια και πολύ, πολύ καλούς και αξιόλογους εισηγητές ακαδημιών πιο υψηλών προδιαγραφών, ΠΑΕ. Πολλά βιβλία, πολλή ενημέρωση, πολλή παρακολούθηση ποδοσφαίρου έτσι λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο εκτός καθημερινότητας. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα για να μείνω στο κομμάτι του ποδοσφαίρου όσο πιο κοντά μπορούσα. Δεν σε ρώτησα πριν για τον όμιλο στον οποίο ήταν η Αθλητική Ένωση Ηλίου. Πώς είχες δει τον όμιλο και ποιες ομάδες ξεχώρισες? Ποιες πίστευες ότι θα πάλευαν μαζί με την Αθλητική Ένωση Ηλίου? Δεν είχα, σου λέω, μεγάλη εικόνα δεν είχα. Είχα κάποιες πληροφορίες, κάποιες σημειώσεις, κάποιους ανθρώπους που είχαν παρακολουθήσει άλλες ομάδες. Από όλα τα παιχνίδια που δώσατε, ας πούμε. Από τα παιχνίδια που δώσαμε, νομίζω το Μαρούσι και ο Πλάτων, ας πούμε, ήταν πιο έτσι, δυνατές ομάδες. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι τα παιχνίδια με τον Παθησιακό και με τους Λέοντες, επειδή ήταν παιχνίδια εκτός έδρας, ήταν δυνατά παιχνίδια, ήταν σκληρά παιχνίδια. Δηλαδή έπρεπε να καταβάλεις αυτό για να καταφέρεις να κερδίσεις τα παιχνίδια. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια και η προσέγγιση των παιχνιδιών, γιατί έβλεπες μέσα από τη διαδικασία του αγώνα ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, ακόμα και στο γράμμα τοπικό. Ότι υπήρχαν παιχνίδια τα οποία έπρεπε να ήσουν εκεί, να ήσουν συγκεντρωμένος, να ήσουν σωστός, να υπηρετούσες αυτά που είχες πει μέσα στη βδομάδα, να πήγαινες με ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού για να καταφέρεις να βάλεις γκολ, να μην δεχτείς γκολ. Ήταν δύσκολα παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο είναι απλό, αλλά είναι και πολύ απαιτητικό μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμα του τεχνικού διευθυντή των τμήματων υποδομής Αγίας Ελεούσας, Αντώνη Βασιλαματζή, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θα ήθελες εσύ, Αντώνη, να τους πεις? Εγώ, από τη μεριά μου, μπορώ να σου πω την προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι μετά από όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχουμε περάσει, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι, είτε είναι προπονητές, είναι διοικητικοί παράγοντες, είτε είναι γονείς, θα υπερβάλλουν αυτό μερικές φορές για να κρατήσουν το επίπεδο των παιδιών, τη συμμετοχή των παιδιών στα αθλητικά δρόμενα και δει μάλλον στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς πρέπει να πάμε στην, τουλάχιστον από τη δική μου άποψη, στην κλασική πεπατημένη, πολλή οργάνωση, πολλή δουλειά και λίγα λόγια, για να καταφέρουμε να ξαναστήσουμε και για να ξαναφέρουμε το όνειρο των παιδιών μέσα στις γραμμές των γηπέδων. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω και κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα στην Αγία Ελεούσα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και για την κάλυψη και για όλη την βοήθεια έτσι που, και τη στήριξη που δίνεις σε όλα τα σωματεία των αεροτεχνικών κατηγοριών. Ευχαριστώ πολύ.